Μία τεράστια, άπειρη πηγή ενέργειας και σοφίας βρίσκεται μέσα μας. Πρόσβαση στη διαίσθηση ασκήσεις νούμερο 18. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν ασκήσεων μιλάμε για το πώς θα έρθουμε σε επαφή με την διαίσθησή μας. Με αυτή την τεράστια, άπειρη πηγή ενέργειας και σοφίας μέσα μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι. Καλωσορίζω και τους νέους μαθητές, μαθήτριες, αλλά και τους παλαιότερους. Για τους νέους, δηλαδή, αν κάποιοι από εσάς έχουν ξεκινήσει μόλις τώρα αυτή τη σειρά των ασκήσεων, θα ήθελα να πάτε από την άσκηση νούμερο 1, να ξεκινήσετε την άσκηση νούμερο 1. Υπάρχει μία συγκεκριμένη ροή μέσα στην οποία εκπαιδευόμαστε, ώστε να έρθουμε σε επαφή με την διαίσθησή μας. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσετε από το νούμερο 1. Ας πάμε στο νούμερο 18 όμως για σήμερα και να βρεθούμε με το «Έχει σημασία το πώς μιλάς στον εαυτό σου». Έχουμε ξαναμιλήσει για την δύναμη του εσωτερικού διαλόγου. Στην συγκεκριμένη μας άσκηση, για αυτή την εβδομάδα δηλαδή, θα μιλήσουμε ειδικά για το πώς μιλάμε σε σχέση με το όνομα διαίσθηση, με το όνομα που δίνουμε στα σήματα της διαίσθησής μας. Γιατί πολλοί από εμάς φοβόμαστε να εκφράσουμε ή να επικοινωνήσουμε όχι μόνο τη διαίσθησή μας, αλλά να επικοινωνήσουμε και την ίδια τη λέξη διαίσθηση. Φοβόμαστε, διστάζουμε, δηλιάζουμε, προβληματιζόμαστε. Τι ακριβώς γίνεται όταν καλούμαστε ουσιαστικά δημόσια σε ένα δημόσιο χώρο, με ανθρώπους που δεν είναι τόσο δικοί μας ή που δεν είναι τόσο κοντά μας, όταν καλούμαστε να μιλήσουμε για αυτή την έννοια της διαίσθησης. Και όταν λέω να μιλήσουμε, δεν εννοώ να κάνουμε, να βγάλουμε μία διάλεξη, αλλά να πούμε αυτή τη λέξη, ότι τώρα διαισθάνομαι ότι... Για παρατηρήστε λοιπόν τον εαυτό σας, δυσκολεύεστε σε αυτό το επίπεδο. Δυσκολεύεστε ουσιαστικά να παραδεχτείτε ότι ασχολείστε με τη διαίσθηση. Δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε αυτή τη λέξη, να τολμήσετε να εκφράσετε αυτή τη λέξη. Μήπως επειδή πιστεύετε πως δεν υπάρχει η διαίσθηση, μήπως γιατί πιστεύετε πως δεν είναι τόσο αληθινή, μήπως γιατί πιστεύετε ότι παραμυθιάζετε τον εαυτό σας με το να σκέφτεστε ότι μπορεί και να υπάρχει η διαίσθηση ή ότι κάποια πράγματα που νιώθετε είναι πραγματικά διαίσθηση. Τι συμβαίνει ακριβώς και δυσκολεύεστε να μιλήσετε για αυτό το κομμάτι της ζωής σας, για αυτό το κομμάτι της εσωτερικής σας ζωής, ελεύθερα και δίχως ντροπή και δίχως να χρειάζεται να απολογήσετε για αυτό ή δίχως να χρειάζεται καν να εξηγήσετε τι είναι αυτό. Θέλω αυτή την εβδομάδα να τολμήσετε, να εξασκηθείτε στο να αρχίζετε σιγά σιγά να μιλάτε ελεύθερα για αυτό το κομμάτι της ζωής σας. Πέρα του ότι αυτό θα σπάσει τον κύκλο της ντροπής και του φόβου που κουβαλάτε για αυτό το κομμάτι της ζωής σας, θα σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην επεξεργασία των σημάτων της διαίσθησης, στο να εξετάσετε πιο βαθιά αυτό το ζήτημα της διαίσθησης. Θα δώσει σε αυτό το τόσο καλά προφυλαγμένο κομμάτι της ζωής σας, θα του δώσει έκφραση, θα του δώσει κανάλι έκφρασης και επικοινωνίας. Θα του δώσει ζωή, πραγματική ζωή. Δεν θα μένει κρυμμένο, καταχωνιασμένο, προφυλαγμένο αυτό το κομμάτι της ζωής σας, αλλά θα βγει ελεύθερα προς τα έξω. Και παρατηρήστε αυτή την εβδομάδα, οι άλλοι άνθρωποι πώς μιλάνε για αυτό το κομμάτι της ζωής τους. Ουσιαστικά είναι σαν να σας λέω, για παρατηρήστε μήπως το αφεντικό σας, ο εργοδότης σας ή οι συναδελφοί σας κάποια στιγμή λένε
Δεν έχω καλό συνέστημα γι' αυτό. Ή μπορεί να λένε, κάτι δεν μου κάθεται καλά. Ή ο σύντροφός σας, ή οι φίλοι σας, οι φίλες σας μπορεί να πούνε, κάτι μου βρωμάει εδώ. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι φράσεις, όλες αυτές οι λέξεις είναι η διέστησή μου λέει ότι η φωνή της εσωτερικής μου σοφίας μου λέει ότι η φωνή της εσωτερικής μου καθοδήγησης μου λέει ότι για παρατηρήστε λοιπόν πως στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι γύρω μας χρησιμοποιούν ένα άλλο λεξιλόγιο για να πούνε στην πραγματικότητα ότι η διέστησή τους κάτι τους λέει. Καλή επιτυχία!